Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να χαράξουμε τις δικές μας προκαθορισμένες διαδρομές για κάποια από τα αντικείμενά μας στο Scratch και να εξηγήσουμε και τις εντολές ξανά. Πήγαινε στο σημείο χ-ψ, αλλά και την εντολή ολίσθησε για κάμποσο χρόνο στο σημείο χ-ψ. Για το λόγο αυτό θα φέρω 4 φαντασματάκια. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ας κάνουμε λίγο πιο μικρό εδώ στο μέγεθος 25. Έχω βάλει ήδη στη σκηνή εδώ που λέει επιλέξτε υπόβαθρο. Έχω επιλέξει στη σκηνή χαμηλά εδώ το χύψη γκρι, το πλέγμα που μας εξηγεί αρκετά καλά, πολύ καλά θα έλεγα, τι είναι ο αριθμός χ. Τον βλέπουμε με το πορτοκαλί, το πόσο απομακρυνόμαστε δηλαδή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά από την αρχή εδώ, από εδώ τα μετράμε δηλαδή όλα στο scratch. Το χ εδώ είναι 0. Όσο πηγαίνουμε δεξιά ο αριθμός μεγαλώνει και είναι θετικός, και όσο πηγαίνουμε αριστερά για να το αντιληφθεί αυτό ο υπολογιστής εδώ θέλει ένα μείον, και όσο πηγαίνουμε αριστερά, έτσι εδώ είναι το μείον 100, εδώ είναι μείον 200 από το 0. Και ομοίως ο αριθμός ψ μας δίνει το ύψος, πόσο πάνω ή πόσο κάτω είμαστε από την αρχή. Το ύψος το μετράμε από εδώ, προσοχή, δεν το μετράμε από εδώ. Εδώ είναι το τέρμα κάτω της πίστας του scratch. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια διαδρομή προκαθορισμένη, όπως είπα στην αρχή, για το πρώτο μας φάντασμα. Θα τη σχεδιάσω μάλιστα αυτή τη διαδρομή. Με χρώμα πορτοκαλί. Εδώ έχω βάλει την πίστα δύο φορές. Τη σβήνω. Με χρώμα πορτοκαλί λοιπόν, ας πούμε ότι αυτό το φάντασμά μας θα ξεκινάει από αυτό εδώ το σημείο. Ας κάνουμε και ένα βελάκι. Θέλουμε να ξεκινάει από αυτό εδώ το σημείο. Και το σημείο αυτό βλέπουμε ξεκάθαρα βέβαια είναι το χ100 και δεν έχουμε ύψος, έτσι το ψ ισούται με 0. Εδώ λοιπόν θέλουμε να πάει, αυτό κατευθείαν μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε με την εντολή πήγαινε σε θέση 100 στο χ, όπως είπαμε είναι 100 προς τα δεξιά και δεν έχει ύψος, ψ 0. Άρα όταν στην πράσινη σημαία γίνει κλικ, πήγαινε σε θέση χ100. Πατάμε και την πράσινη σημαία και όντως πάει στο 100. Το χαλάμε λίγο έτσι να το ξαναδούμε ότι δουλεύει και όντως αμέσως το φάντασμα βρίσκεται στο σημείο 100, όχι μέτρα, αλλά ας το πούμε 100 μέτρα δεξιότερα, να αρχίσουμε για να συνεννοηθούμε. Και ας συνεχίσουμε λοιπόν να χαράξουμε τη διαδρομή. Συνεχίζω εδώ με το πινέλο. Ας πούμε ότι θέλει να κάνει ένα τριγωνάκι. Οπότε να το βάλουμε να πάει πρώτα μέχρι εδώ, που είναι το 200, έτσι. Το 240 είναι τέρμα εδώ στην πίστα. Εμείς θέλουμε να πάει πρώτα μέχρι εδώ στο 200. Να φτάσει μέχρι εδώ. Ας πούμε ότι εδώ είναι το μέσον αυτής της απόστασης και να ξαναγυρίσει στην αρχική του θέση. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μία, μετά θέλουμε να κάνουμε δύο ο Θεός να το κάνει τώρα αυτό δύο, okay. Και εδώ μια τρίτη διαδρομή. Πάμε να δούμε πόσο απλά θα ολισθήσει, γιατί είπαμε θα πούμε την εντολή ολίσθησε. Από αυτό το σημείο αυτό λοιπόν που είναι 100 μέτρα, δεν είναι μέτρα, αλλά είπαμε για να συνεννοηθούμε, ας το λέμε 100 μέτρα δεξιά από την αρχή των δύο αξώνων που εδώ το χ είναι 0 και να φτάσει στο 200 και ύψος 0. Πάμε λοιπόν στο φάντασμα και πολύ απλά αυτό γίνεται με την εντολή ολίσθησε για ένα δευτερόλεπτο και θα βάλουμε εδώ την καινούργια θέση που θέλουμε, το 200.
Πάμε να το παίξουμε και όντως το φάντασμα, όσες φορές και αν πατήσει την πράσινη σημαία, κάνει αυτό που του είπαμε. Πηγαίνει πρώτα στο 100-0 για να κινήσει από εκεί και κάνει την πρώτη διαδρομή στο 200-0. Μετά προσοχή, είπαμε εδώ, εκεί πάνω τώρα, είπαμε ότι θα βρίσκεται στο μέσο αυτής της απόστασης. Εκεί πάνω θα βρίσκεται στο μέσο και προφανώς αφού από εδώ μέχρι τον 100 και από εδώ μέχρι τον 200, το μέσο εδώ θα είναι 150. Άρα το φάντασμα, όταν θέλουμε να κάνει τη δεύτερη διαδρομή και να βρεθεί και στην κορφή του τριγώνου, το πόσο δεξιά είναι από την αρχή του αξιού 0, προφανώς είναι 150. Άρα θέλουμε να ολισθήσει για να φτιάξουμε τη δεύτερη διαδρομή στο νέο του σημείο που το χ, το πόσο δεξιά λοιπόν από την αρχή, θα είναι 150 και τώρα έχει αποκτήσει και ύψος, έτσι. Εδώ βρίσκεται ψηλά, δεν είναι ψη 0, είναι προφανώς 100. Άρα ψη 100 και όντως κάνει και την δεύτερη εντολή ολίσθηση. Τρίτη και τελευταία για να ολοκληρώσω το τρίγωνο, να ξαναβρεθεί στο αρχικό σημείο. Το βλέπουμε και από εδώ ξεκάθαρα ότι είναι το 100-0. Άρα να πάει για να κάνει την τρίτη διαδρομή να ολισθήσει στο χ100-0. Και πάμε να το παίξουμε. Όντως το φάντασμα κάνει αυτό το τριγωνάκι. Αν θέλω τώρα για πάντα, για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορούμε πολύ απλά να βάλουμε εδώ αυτήν εδώ τη δαγκάνα, το για πάντα, και είμαστε πανέτοιμοι. Για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού λοιπόν, αν είχαμε εδώ ένα Pac-Man, το κλασικό παιχνίδι, το φάντασμα θα, ας πούμε, φρουρούσε αυτό εδώ το χώρο. Θα έκανε αυτή τη διαδρομή, αυτό το τρίγωνο, για πάντα. Αυτά λοιπόν με την εντολή πήγαινε και ολίσθησε. Μέχρι το επόμενο tutorial, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.